Γνωρίζω ότι αυτά τα δύο χρόνια έγιναν ασφαλώς και αδικίες. Μερικές ήταν αναπόφευκτες. Όμως όλα αυτά τα βλέπουμε. Και όλα θα τα διορθώσουμε. Βήμα-βήμα αυτές τις αδικίες θα τις αποκαταστήσουμε. Αλλά τη μεγάλη καταστροφή που ερχόταν την αποτρέψαμε μια για πάντα. Τώρα χτίζουμε, τώρα οικοδομούμε μια καινούργια Ελλάδα, μια νέα Ελλάδα, με οικονομία υγιή, με σταθερούς οικονομικούς και δημοκρατικούς κοινωνικούς θεσμούς και με τους Έλληνες ενωμένους, ώστε να μην πέσουμε ποτέ πια σε αυτή την κρίση. Καλώ τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες να στηρίξουν την παράταξη με το σταθερά ευρωπαϊκό προσανατολισμό, την παράταξη ελπίδας, την παράταξη που θα βάλει τα στελέχη της μπροστά για μια νέα Ευρώπη, για μια νέα Ελλάδα. Σήμερα στην Κόρινθο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την βουλευτή Β' Αθήνας, την κυρία Παπακώστα. Η κυρία Παπακώστα είναι ένα γνωστό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, καταξιωμένο. Έχει αναλάβει την ευθύνη να συντονίσει τον αγώνα της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές μαζί με μένα. Θα χαρεί να σας τα πει και η ίδια. Σας καλωσορίζω, κυρία Παπακώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω στην πόλη μας, στην περιοχή μας, στον νόμο μας. Ευχαριστώ θερμά για την φιλοξενία. Θέλω να πω ότι παίρνοντας τη σκητάλη από εκεί που τελείωσε ο αγαπητός Πρόεδρος, θέλω να πω το εξής, ότι πραγματικά αυτή την ώρα, γιατί πολλοί ισχυρίζονται και λένε, μα μας βάζετε διαρκώς διλήμματα. Θέλω να πω ότι τα διλήμματα μπαίνουν από τη ζωή, από τα πράγματα και από την πραγματικότητα και από την προοπτική που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας. Έχουμε την Κυριακή ευρωεκλογές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι πολίτες δεν θα πάνε απλώς στην κάλπη να εκφράσουν ενδεχομένως αυτοί που κάποιοι θέλουν και τους οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση, την οργή τους, τη δυσαρέσκειά τους, να δώσουν ένα μήνυμα κάποιοι άλλοι λένε κτλ. Γιατί πολύ απλά αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι τελείως διαφορετικές από όλες τις προηγούμενες. Ήρθα λοιπόν εδώ στην Κόρινθο, την οποία συμβαίνει να γνωρίζω στην Κορινθία, την οποία και ειδικότερα στην Κόρινθο, την οποία γνωρίζω και εξαιρετικά καλά, γιατί κατοικώ εδώ τα καλοκαίρια. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι εδώ στην Κορινθία, για παράδειγμα, οι άνθρωποι θέλουν να δουν στη ζωή τους, όπως και παντού αλλού στην Ελλάδα, βελτίωση των συνθήκων της. Και αυτό προϋποθέτει πρώτα απ' όλα σταθερότητα και στη συνέχεια προϋποθέτει ανάπτυξη, να αλλάξουν οι όροι. Να φύγουμε από τη μιζέρια, να φύγουμε από την κόλαση που ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια, να οδηγηθούμε κάπου αλλού καλύτερα. Αυτό πώς θα γίνει? Δεν γίνεται ασφαλώς με ευχολόγια, δεν γίνεται ασφαλώς με διαπιστώσεις για αυτά που ζήσαμε όλοι μαζί αυτά τα δύο χρόνια και απλώς κάποιοι δεν γίνεται να επενδύουν διαρκώς πάνω στα δύσκολα που περάσαμε αυτά τα τελευταία χρόνια οι Ελληνίδες και οι Έλληνες εξαιτίας της κρίσης και εξαιτίας του ότι υπήρχαν αριθμίες και υπήρχαν και διαρθρωτικές αδυναμίες στα ελληνικά οικονομικά πράγματα. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, όσοι πατούν και επενδύουν απλώς διαπιστώνοντας τα πράγματα και θυμίζοντάς τα στον ελληνικό λαό, απλώς δεν έχουν άλλη πρόταση. Απλώς οχυρώνονται πίσω από το παρελθόν, δεν έχουν καμία πρόταση για το παρόν και για το μέλλον μας και υπό την έννοια αυτή δεν ξέρω πόσο χρήσιμη είναι στον ελληνικό λαό. Άρα λοιπόν η χρησιμότητα η δική μας και ενώ της δικής μου παράταξης, της δικής μας παράταξης, έχει να κάνει με ένα γεγονός ότι αταλάντευτα τόσα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, έχουμε τις ίδιες θέσεις και τις ίδιες απόψεις. Για πολλά μπορεί κανείς να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως, για ένα πράγμα όμως κανείς δεν μπορεί να της πει κουβέντα. Ποιο είναι αυτό? Είναι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία πάντοτε αταλάντευτα ήδη από τον Εθνάρχη, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή, μέχρι και σήμερα τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον Αντώνη Σαμαρά, είναι σταθερά το μόνο ευρωπαϊκό κόμμα, τώρα ακολουθείται από πολλά που θέλουν την ευρωπαϊκή προοπτική, που έχει και θα έχει σταθερές θέσεις και απόψεις σχετικά με τη συμμετοχή και τη χρησιμότητα της συμμετοχής της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το γεγονός ότι μόνο όλοι μαζί μέσα από την Ευρώπη καλυτερεύοντάς την μπορούμε να έχουμε προοπτική και μέλλον, παρόν και μέλλον. Αντίθετα, όλοι οι άλλοι, για να θυμηθούμε, πάντοτε είχαν το σκεπτικισμό τους, τον προβληματισμό τους, τις ύξεις, τις αφήξεις, μέσα, έξω. Τώρα κάποιοι λένε να τη διαλύσουμε ενδεχομένως στην Ευρώπη και στη θέση τους δεν μας προτείνουν τι να φέρουμε, για παράδειγμα. Και να μείνει η Ελλάδα τι, μόνη της. Μπορεί σήμερα σε μια τέτοια εποχή με τόσες προκλήσεις
με τόσες προοπτικές που ανοίγονται μπροστά σε μια κοινωνία με την καινοτομία, με έναν τεχνολογικό πολιτισμό που εξελίσσεται, με μια ρευστότητα που επικρατεί ιδίως στα οικονομικά πράγματα και στον χώρο των θέσεων εργασίας, μπορεί η Ελλάδα να μείνει μόνη της, εφησυχάζοντας και επαναπαυόμενη στις διαπιστώσεις των αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω πως όχι. Κανείς μέσα στο σπίτι του, μέσα στην οικογένειά του, αντιμετωπίζοντας τα υπαρκτά προβλήματα που όλες οι ελληνικές οικογένειες βίωσαν και μάλιστα αρκετές και με τραυματικό και με επώδυνο τρόπο τα τελευταία 2 χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, κανείς δεν νομίζω να θέλει ως παρόν και ως μέλλον για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, αυτό που λέμε να πατήσουμε ξανά σε σάπιες σανίδες. Έχουμε ανάγκη να πατήσουμε σε στέρεο έδαφος και νομίζω ότι αυτό το στέρεο έδαφος το προσφέρει μια πολιτική η οποία από άλλους, τους αντιπάλους μας, τους πολιτικούς μας αντιπάλους, έχει χαρακτηριστεί ως μια πολιτική δήθεν συμμόρφωσης προς τα κελεύσματα της Μέρκελ και της Ευρώπης, την ώρα που και η Γερμανία και η Γαλλία και όλες οι χώρες της Ευρώπης, 27 δηλαδή μέσα στην Ευρώπη, χρηματοδοτούν, δανείζουν την Ελλάδα και μας βοήθησαν να βγούμε από τα δύσκολα αυτά τελευταία ιδιαίτερα 2 χρόνια με επιτόκια χαμηλότερα από αυτά που ήδη δανείζονται. Είναι λοιπόν κανείς να απορρεί πώς επενδύοντας πάνω στην υπαρκτή οργή και στην αγανάκτηση, γιατί ασφαλώς και άλλαξε η ζωή μας. Μα η ζωή μας δεν άλλαξε επειδή η Νέα Δημοκρατία ήθελε να αλλάξει προς το χειρότερο. Για παράδειγμα θα μιλήσω για το δικό μου κόμμα. Η ζωή μας άλλαξε γιατί υπήρξε μια κρίση απ' έξω, οικονομική, τεράστια, η οποία ήρθε, εισέβαλε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και εκεί που βρήκε μεγαλύτερη αδυναμία, στην προκειμένη περίπτωση στο Νότο, στο Νότο συμπεριλαμβάνεται και η χώρα μας, λειτουργήσε ακόμη πιο εξοντωτικά για τους πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τις παράπλευρες απώλειες και συνέπειες της κρίσης. Σας λέω λοιπόν ότι αν δεν είχαμε σταθεί με κόστος, προσωπικό, πολιτικό κόστος, όλοι μας, απέναντι στη λέλαπα και απέναντι στις ειρήνες και δεν είχαμε κλείσει αυτιά, να ακολουθήσουμε το δρόμο που είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος της Αργεντινής, όπου μην κάνετε το λάθος, η Αργεντινή είναι μια πολύ ισχυρή χώρα. Μια χώρα με τεράστιες εξαγωγές, με υψηλότατο ΑΕΠ, η οποία 12 χρόνια μετά κλειδωνίζεται από την κρίση, πράγμα το οποίο θα παθαίναμε και εμείς, ενώ εμείς τα τελευταία 2 χρόνια με την πολιτική που ακολουθούμε βγαίνουμε από την κρίση, ακριβώς επειδή δεν επέλεξε το σωστό δρόμο. Έχει σημασία τι εργαλεία θα ακολουθήσεις για να βγεις στην ανάπτυξη, στη σταθερότητα καταρχήν, στην ανάκαμψη, να θεραπευτείς και να αναπτυχθείς στη συνέχεια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσεις. Τα εργαλεία λοιπόν που χρησιμοποιήσει η Αργεντινή, έχουμε και αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι το τωρινό, είναι τραυματικό για τους πολίτες, είναι υπαρκτό όμως και μπορούμε να το συγκρίνουμε και έχουμε και, και την κρίση στην Ευρώπη. Έχουμε δηλαδή το πώς η Ελλάδα, πώς η Πορτογαλία, πώς η Ισπανία και πώς γενικότερα οι χώρες του Νότου αλλά και όλη η Ευρώπη αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα. Δεν έχουμε τις τραυματικές εμπειρίες. Μπορεί να έχουμε τεράστιες θυσίες, μπορεί να έχουμε επαχθή μείωση του εισοδήματος τα τελευταία 2 χρόνια εξαιτίας της κρίσης των πολιτών και της ανισότητας να βρούμε πόρους. Αλλά ευτυχώς δεν έχουμε τώρα πια, και αυτό τελείωσε, θα αποτελέσει ένα παρελθόν, την κατάσταση που επικρατεί στην Αργεντινή, η οποία ήταν και το μοντέλο που ο ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη περίπτωση θεωρεί ότι είναι το ενδεδειγμένο για να μπορέσουμε να πάμε σε μια διαφορετική προοπτική. Συμπέρασμα λοιπόν. Εμείς με πολύ χαμηλούς τόνους θεωρούμε ότι πατώντας πάνω στην, θα το πω, ναι, στην επιτυχία του να συμμαζέψουμε τα δημόσια οικονομικά, να εξασφαλίσουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο, προσέξτε, δεν αμφισβητείται πουθενά αλλού. Στην Ελλάδα αμφισβητείται από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτό είναι εξαιρετικά θλιβερό. Γιατί? Γιατί όταν οι διεθνείς οργανισμοί, όταν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, όταν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όταν τα ευρωπαϊκά κράτη, όταν όλοι εκείνοι που ήταν απέναντί μας και έλεγαν τα χειρότερα για την Ελλάδα, τώρα έρχονται και αναγνωρίζουν ότι αυτά είναι κατακτήσεις της ελληνικής δημοκρατίας, της ελληνικής πολιτείας, των Ελληνίδων και των Ελλήνων, με πολύ βαριές θυσίες ασφαλώς και δυσβάστακτες και της ελληνικής κυβέρνησης, θεωρώ ότι αυτό δεν προσφέρει καλή υπηρεσία. Άρα στο σκεφτούν οι πολίτες αυτό, είναι το ένα. Άρα λοιπόν εμείς με χαμηλούς τόνους, επειδή δεν κάνουμε απλά διαπιστώσεις, κυβερνάμε και παίρνουμε αποφάσεις. Και οι αποφάσεις μας φέρνουν θετικά
ή λιγότερο θετικά αποτελέσματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αποφάσεις που πήραμε τελικώς, τώρα, τούτη τη στιγμή που κουβεντιάζουμε, μας οδηγούν σε ένα δρόμο θετικό. Είμαστε σε καλό δρόμο και σταθερό. Δεν καταλαβαίνω γιατί εχθρεύονται τη σταθερότητα. Τι θέσαμε, σας είπα, ότι στην ζωή, άρα και στην πολιτική, γιατί η πολιτική τι είναι, η ζωή μας ιδωμένη μέσα από τους δημοκρατικούς θεσμούς και μέσα από τα πολιτικά κόμματα που υλοποιούν τη δημοκρατία. Αν δεν υπάρχουν πολιτικά κόμματα, δεν υπάρχει δημοκρατία. Ποιος θα την εκφράσει, για παράδειγμα. Να μιλάμε πιο απλά μεταξύ μας για να συνεννοούμεθα. Λέω λοιπόν πάρα πολύ απλά ότι από τα πράγματα φαίνεται ότι ο δρόμος που επιλέξαμε ήταν δύσκολος μεν, αλλά μας βγάζει σε θετικό αποτέλεσμα. Και θα μας βγάλει ακόμη σε θετικότερα, πιο ευίωνα και πιο αισιόδοξα αποτελέσματα, χειροπιαστά όμως, και όχι απλές θεωρήσεις ή φιλοσοφίες για έναν άλλο δρόμο που δεν ξέρουν προς τα που πηγαίνει και δεν μας δείχνουν και που τελειώνει η πολιτική μας αντίπαλη, με συγκεκριμένη κοστολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής της προσπάθειας, με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας καινούργιες οι οποίες πρόκειται να έρθουν, από συγκεκριμένες επενδύσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί και μπαίνουν στο στάδιο της ορίμανσης και με συγκεκριμένα θεσμικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε για να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι πιο να θυμόμαστε πια αυτά τα χρόνια της κρίσης ως μία θλιβερή, τραυματική ανάμνηση και εμπειρία και να προχωρήσουμε μπροστά, καθιστώντας τον εαυτό μας και το σύνολο των θεσμών μας περισσότερο σοφό και σοφούς όλους μας από αυτή την κρίση. Άρα λοιπόν, στο συμπέρασμα που θέλω να καταλήξω είναι ότι νομίζω ότι το συμφέρον του ελληνικού λαού είναι να επιλέξει τη σταθερότητα, γιατί η σταθερότητα εξασφαλίζει ηρεμία στις αγορές, η σταθερότητα φέρνει επενδύσεις, επενδύσεις σημαίνουν στην πράξη νέες θέσεις εργασίας που έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη για τους νέους μας, σταθερότητα σημαίνει αύξηση του τουριστικού προϊόντος, δηλαδή περισσότεροι επισκέπτες στη χώρα, η οποία δεν έχει πια αναρχία, η οποία δεν έχει άσυλα παρανομίας πια, η οποία λειτουργεί ως ευνομούμενη πολιτεία, αξιοποιώντας το θεσμικό της οπλοστάσιο, για οποιονδήποτε πάει να παραβιάσει τους κανόνες που η δημοκρατία βάζει στα δημοκρατικά πολιτεύματα και στις όριμες δημοκρατίες, και υπό την έννοια αυτή όλα αυτά λειτουργούν θετικά. Όλα αυτά μαζί αθροιζόμενα θα φέρουν και στην καθημερινή οικονομία αποτελέσματα, στο σπίτι, στο νοικοκυριό του καθενός και της καθεμιάς, στην ζωή του καθενός και της καθεμιάς, στη μικρομεσαία επιχείρηση που θα έχει μεγαλύτερη ρευστότητα, στην γενικότερη ανάπτυξη και στην προοπτική, η οποία έρχεται μέσα από ένα ήρεμο περιβάλλον, μέσα από ένα σταθερό περιβάλλον, στο οποίο θα κυριαρχεί και κυριαρχεί πλέον σιγά σιγά η διαφάνεια, η ανυπαρξία της γραφειοκρατίας η οποία μας ταλάνισε και κυρίως οι γρήγορες, οι πολύ ταχείες διαδικασίες, ώστε μέσα σε μια μέρα να μπορείς να ανοίξεις μια επιχείρηση, για παράδειγμα, ή να την κλείσεις αν θέλεις, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλα τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους τους πόρους αλλά και όλες τις ευκαιρίες, ώστε να οδηγηθούμε σε μια πραγματική ανάπτυξη που θα διαχέεται το προϊόν της, το θετικό, σε όλη την ελληνική κοινωνία. Τώρα δηλαδή σιγά σιγά θα βλέπει ο κόσμος, θα αρχίσει να βλέπει στο σπίτι του αυτή την διαδικασία, την θετική, να την εισπράττει στις δουλειές, στις νέες θέσεις εργασίες, μέσα από τα μεγάλα δημόσια έργα, μέσα από τις επενδύσεις ελληνικές και ξένες που έρχονται και μέσα από την προοπτική και κυρίως μέσα από την ψυχολογία. Το 50% της οικονομίας είναι ψυχολογία. Το κλίμα, το θετικό, λειτουργεί προς όφελος της οικονομίας. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, εγώ είμαι αισιόδοξη. Πιστεύω ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, παρά τις ρητορίες, παρά τους ψηλούς τόνους, παρά τις κορώνες, παρά το γεγονός ότι κάποιοι, όπως είπα, επενδύουν στη ρητορική του μίσους και του διχασμού, εμείς εκτιμούμε ότι ο ελληνικός λαός δεν θα κλωτσίσει τις θυσίες τις οποίες έκανε τα τελευταία 2 χρόνια και δεν θα βάλει σε διακινδύνευση τη σταθερότητα που είναι η ικανή εκείνη και αναγκαία συνθήκη για να οδηγηθεί η χώρα προς τα μπροστά. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, πιστεύω ότι και εδώ στην Κορυνθία, την οποία θέλω να συγχαρώ τους πολίτες της, διότι πραγματικά και αυτοδιοικητικά έδειξαν ότι είναι εξαιρετικά όριμοι, ξέρουν να κρίνουν πρόσωπα και δράσεις και
κατά πόσον ήταν αποτελεσματικοί οι τοπικοί τους άρχοντες, αλλά και στην περιφέρεια, είδα ότι πραγματικά με πολύ μεγάλη πλειοψηφία ο Πέτρος ο Τατούλης μπόρεσε από τον πρώτο γύρο ήδη να διαμορφώσει μία συντριπτική πλειοψηφία νίκης για την περιοχή του, για την περιφέρεια τη συγκεκριμένη, πράγμα που σημαίνει ότι οι πολίτες αξιολογούν. Και όταν έχεις κάνει έργο, σε αξιολογούν θετικά. Αυτό είναι εξαιρετικά παρήγορο μήνυμα. Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτή την Κυριακή και στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά και στις ευρωεκλογές, οι πολίτες θα ψηφίσουν με ωριμότητα και όχι με διάθεση να στείλουν απλώς ένα μήνυμα. Η κυβέρνηση συζητά διαρκώς έξω στην Ευρώπη με τους εταίρους της και με τους δανειστές μας γενικότερα, λέγοντας πόσο δυσβάσταχτο είναι για τον ελληνικό λαό όλο αυτό το πακέτο το οποίο βίωσε. Δεν χρειάζεται λοιπόν να μας πει ο πολίτης ότι είναι δυσβάστακτο αν συνεχιστεί, διότι πολύ απλά δεν πρόκειται να συνεχιστεί, διότι γνωρίζουμε ότι αυτό έχει οριστικό τέλος, τα μνημόνια τελειώσανε, δεν πρόκειται να υπάρξει νέο μνημόνιο, δεν πρόκειται να υπάρξουν νέα μέτρα, μπορούμε από μόνοι μας, με τις δικές μας δυνάμεις, να δρομολογήσουμε την ανάπτυξη και την προοπτική της χώρας και υπό την έννοια αυτή ο καθής και η καθεμία πρέπει να αισθάνονται ήσυχοι. Άρα λοιπόν γνωρίζει η κυβέρνηση πόσο δυσβάστακτο ήταν και η δική μου παράταξη πόσο δυσβάστακτο ήταν για τον πολίτη όλο αυτό που βίωσε τα τελευταία δύο χρόνια και δεν χρειάζεται να πάρει τη διαμαρτυρία του, γιατί κάποιοι λένε διαμαρτυρηθείτε, γιατί αν ψηφίσετε παραδείγματος χάρη τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία πρώτη, που εγώ εκτιμώ ότι θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία στις ευρωπαϊκές εκλογές, τότε ξέρετε τι θα συμβεί. Θα πούνε ότι όλα ήταν καλά και άρα δώστε κι άλλα μέτρα. Αυτό είναι λάθος προσέγγιση. Και είναι και ψευδής προσέγγιση. Γιατί? Γιατί πολύ απλά εμείς ήδη έχουμε επιλέξει το δρόμο πλέον, της μη ύπαρξης μνημονίων, αυτό μας τελείωσε, αναγνωρίζοντας τις θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός και ήδη ξεκινήσαμε να διανέμουμε εκεί όπου υπάρχουν αδικίες μέσα από το κοινωνικό μέρισμα και διορθώνοντας και κάποιες αστοχίες που έχουν γίνει εκεί σε κάποιες κατηγορίες. Και όπου χρειάζεται θα διορθωθούν και ακόμη παραπάνω αυτές οι αστοχίες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι πράγματι οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει διαμαρτυρία. Αντίθετα, χρειάζεται οριμότητα, χρειάζεται ευθύνη, δεν χρειάζεται να ξαναπούμε σε περιπέτειες. Λοιπόν, θέλω να πω στους πολίτες που θα μας παρακολουθήσουν, που παρακολουθούν τους τηλεοπτικούς σας δέκτες και ακούν τα τοπικά ραδιόφωνα πέρα από τα εθνικά μας δίκτυα και μέσα μαζικής ενημέρωσης, κάτι πάρα πολύ απλό. Θέλω να έχουν υπόψη τους, γιατί ο καθένας πρέπει να έχει την ευθύνη του και να την αναλαμβάνει, ότι την επομένη των εκλογών, αυτοί οι οποίοι σήμερα σκίζουν τα ημάτια τους και λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν τη δική τους παράταξη, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι την άλλη μέρα θα ζητήσουν με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να φύγει η κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο εγώ θέλω να το υπογραμμίσω υπό την έννοια ότι αν οι ευρωεκλογές για κάποιους είναι μοχλός εκμετάλλευσης της οργής και της αγανάκτησης της δικαιολογημένης των πολιτών για να φύγει η κυβέρνηση, οι πολίτες αυτό πρέπει να το ξέρουν. Είναι λοιπόν μοχλός οι ευρωεκλογές. Το όποιο αποτέλεσμα λοιπόν θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης, πολιτικής εκμετάλλευσης, μικροκομματικής εκμετάλλευσης, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, η σταθερότητα την οποία βάζουμε με έμφαση, αντιλαμβάνεται ο καθένας και η καθεμιά ότι τίθεται σε κίνδυνο. Και υπό την έννοια αυτή τίθεται σε κίνδυνο και η προσωπική θυσία του καθενός και της καθεμιάς, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, τώρα που βρήκαμε το δρόμο μας και τώρα που έχουμε σταθεροποιήσει τη χώρα. Αυτό πρέπει να είναι το καθαρό τοπίο και αυτή πρέπει να είναι η καθαρή εικόνα που πρέπει να έχει ο καθένας και η καθεμιά στα μάτια του όταν βαδίζει προς την κάλπη την Κυριακή στις 25 Μαΐου να ψηφίσει για την νέα Ευρώπη στις ευρωπαϊκές εκλογές και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ομιγέννητο την Κυριακή λέει της Ευρώπης η κοινωνία των πολιτών δεν δώσει την πλειοψηφία στην οικογένεια εκείνη την ευρωπαϊκή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και κυριαρχήσουν παραδείγματος χάρη που εγώ δεν το πιστεύω σε καμία περίπτωση γιατί δεν θέλουν να αυτοκτονήσουν οι λαοί της Ευρώπης, οι ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλουν να κάνουν με την Ευρώπη, δεν ξέρουν καν αν θέλουν την Ευρώπη.
και δεν ξέρουν και με ποια εργαλεία ενδεχομένως, αν είχαν την πρόθεση να την κάνουν καλύτερη, θα το κάνουν αυτό. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι θα οδηγούσε όχι σε καλυτέρευση της Ευρώπης που ζητάμε εμείς και των όρων λειτουργίας, μια Ευρώπη που να γίνει πιο αλληλέγγυα, μια Ευρώπη που να χαλαρώσει, εν πάση περιπτώσει, διότι έτσι έκανα μέσα σε περίοδο κρίσης, δεν είχε τα ανακλαστικά που έπρεπε, η Ευρώπη πράγματι έκανε αστοχίες. Πάντως όμως εμείς ξέρουμε πώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό μας, το οποίο ανήκει και η Νέα Δημοκρατία, να διορθώσουμε τις αδυναμίες, γιατί ξέρουμε το πρόβλημα, δουλέψαμε πάνω στο πρόβλημα και ξέρουμε και ποιες είναι οι λύσεις. Αυτά πρέπει να έχει υπόψη του ο κάθε πολίτης, πέρα από κραυγές, πέρα από ψιθύρους και πέρα από συναισθηματική φόρτιση, την οποία κάποιοι προσπαθούν να βάλουν στην ψυχή της Ελληνίδας και του Έλληνα, διότι η συναισθηματική φόρτιση θα τελειώσει την Κυριακή το βράδυ και θα αρχίσει η εφαρμογή από την επόμενη μέρα της απόφασης του ελληνικού λαού, των λαών της Ευρώπης, για το ποια Ευρώπη θέλουμε.